Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε. Ποιοι θα είναι οι δύο νικητές στο διαγωνισμό τραγουδιού στο πάρτι της Ένωσης? Πριν περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ να συνεχίζουμε και σε επόμενα βίντεο. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του Survivor έφτασε και για φέτος. Με το πάρτι της Ένωσης, πάντοτε να αναμένεται με ιδιαίτερη χαρά και να σηματοδοτεί παράλληλα την αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε. Όλοι οι παίκτες άλλωστε έχουν ως πρώτο τους στόχο να φτάσουν μέχρι εκείνο το σημείο, το λαμπερό πάρτι που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Και όλοι βάζουν τα καλά τους και ετοιμάζονται για μια συγκέντρωση από αυτές που δεν πρόκειται να ξεχάσουν σε καμία περίπτωση. Στο σημερινό επεισόδιο βλέπουμε σε κάθε περίπτωση πόσο περίμεναν οι παίκτες αυτή την ημέρα, κάνοντας το μπάνιο τους, τα μποτέ τους και τις στυλιστικές τους επιλογές προκειμένου να μπουν στα αυτοκίνητα και να ξεκινήσει για τους ίδιους μια ξεχωριστή μέρα, η οποία μάλιστα στο τέλος της θα βρει τον Σάκη Ρουβά να βάζει φωτιά στην πίστα. Πριν από το Σάκη όμως, πρώτα θα απολαύσουμε τους παίκτες σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού. Εκεί όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να τραγουδήσει και να επιδείξει τις εν λόγω ικανότητές του, με τη βαθμολόγηση μάλιστα, να στέλνει δύο εξ αυτών στο επόμενο Survivor, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι, όλο καλυμμένο από την παραγωγή, για να βρει τους επόμενους ένικους των καλυβών στο νησί. Ποιος λοιπόν θα είναι ο νικητής σε αυτό το διαγωνισμό? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο James Καφετζής, που έχει άλλωστε και εμπειρία από το Just the Two of Us, θα κερδίσει το διαγωνισμό τραγουδιού. Ενώ πολύ κοντά του θα βρεθεί και ο Γιώργος Γκιουλέκας. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο φιλαράκια θα ταξιδέψουν και του χρόνου στον Άγιο Δομήνικο, ζώντας ξανά τη μεγάλη εμπειρία, χωρίς να χρειαστεί μάλιστα να πεινάσουν.